14 άνδρες της ΕΚΑΜ θα καταρριχηθούν από την κορυφή του πύργου ύψους 60 μέτρων περίπου με τη μέθοδο ραπέλ. Στο μέσο περίπου της διαδρομής, δύο εξ αυτών θα περιστραφούν και θα συνεχίσουν με κατακόρυφη ανάποδη καταρρίχηση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν οπτικά επικίνδυνες περιοχές. Η καταρρίχηση αυτή πραγματοποιείται με αργό ρυθμό προκειμένου να είμαστε αθόρυβοι και να επιτυχάνουμε το στοιχείο του εφηβιασμού που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή έκταση των επιχειρήσεων. Επίσης, η ομάδα καταρρίχησης χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων σε ορεινές και δύσβατες περιοχές όταν απαιτείται. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.